Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεμέλιο κάθε κοινωνίας είναι οι σχέσεις εμπιστοσύνης. Δημιουργούν συνθήκες συνεργασίας και αλληλεγγύης και μας προσφέρουν την αίσθηση ότι κάπου ανήκουμε. Και πάνω απ' όλα την ασφάλεια ότι ακόμα και τα πιο δύσκολα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αν δουλέψουμε μαζί. Σήμερα καλούμαστε να χτίσουμε νέες σχέσεις εμπιστοσύνης για να λειτουργήσουμε σαν κοινωνία, για να εξαλείψουμε το φόβο που έχει φωλιάσει μέσα μας και για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε μπροστά μας. Και η σημερινή κυβέρνηση σίγουρα έχει όλα τα εχέγγυα για να το πετύχει. Με τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, ότι θα πορευτούμε μαζί σαν κυβέρνηση. Δεύτερον, ότι θα πορευτούμε μαζί σαν κόμματα μέσα στο Κοινοβούλιο. Και τρίτον, ότι θα επενδύσουμε στην κοινή μας πορεία για να χτίσουμε νέες σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία και μέσα σε αυτήν. Για να εμπνεύσουμε νέες σχέσεις εμπιστοσύνης στην ελληνική κοινωνία, πρέπει πρώτα απ' όλα να επιλέξουμε κοινούς στόχους, γύρω από τους οποίους μπορούμε όλοι να συσπηρωθούμε σαν κυβέρνηση, σαν κοινοβούλιο και σαν κοινωνία. Στόχους που δίνουν την προοπτική στην Ελλάδα, αλλά και σε κάθε ελληνική οικογένεια. Και πρώτος στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την ικανότητα της χώρας μας να μπορεί να βασιστεί στις δικές της και μόνο στις δικές της δυνάμεις. Κάθε άλλο μήνυμα που παρατείνει οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης, αποπροσανατολίζει, δημιουργεί σύγχυση και τελικά προσθέτει ανασφάλεια στον Έλληνα πολίτη. Πριν από λίγες εβδομάδες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο Υπουργός Οικονομικών επέστρεψαν από τις Βρυξέλλες με μια συμφωνία που δεσμεύει την πορεία της χώρας. Είναι μια συμφωνία με υποχρεώσεις για το ελληνικό κράτος και τους Έλληνες πολίτες. Αλλά είναι και μια συμφωνία που μας δίνει την ευκαιρία να ξαναχτίσουμε την κοινωνία μας, να αναγνωρίσουμε και να διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε στο παρελθόν και να επενδύσουμε στα καλά μας. Είναι μια προσωπική επιτυχία του Γιώργου Παπανδρέου. Και ρωτώ, είμαστε έτοιμοι να υιοθετήσουμε και να στηρίξουμε αυτή τη συμφωνία? Η ψήφος εμπιστοσύνης από τρία μεγάλα κόμματα δεν μπορεί να ερμηνευθεί αλλιώς. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Γνωρίζω ότι η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση με ειδική αποστολή. Αλλά δεν μπορεί να είναι ανήμπορη στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Για να χτίσουμε νέες σχέσεις εμπιστοσύνης και να συσπηρωθούμε γύρω από κοινούς στόχους, πρέπει οι στόχοι αυτοί να μας αφορούν και να αφορούν την προοπτική της κοινωνίας μας άμεσα. Και μια συμφωνία με ξένους πιστωτές δεν αρκεί, διότι η σχέση με την κοινωνία είναι πάρα πολύ απόμακρη. Αυτό το λάθος κάναμε σαν προηγούμενη κυβέρνηση. Ενώ υιοθετήσαμε το πιο φιλόδοξο σχέδιο αλλαγών της καθημερινότητας του πολίτη, δεν το αξιοποιήσαμε για να χτίσουμε κοινούς, απτούς και αντιληπτούς στόχους. Είπαμε ότι θα κάνουμε τον Καλλικράτη για να φέρουμε τον έλεγχο της εξουσίας πιο κοντά στον πολίτη. Είπαμε ότι θα εδραιώσουμε τη διάβια για να ξέρει ο πολίτης τι αποφασίζουμε και πού πάνε τα λεφτά του. Είπαμε ότι θα ξαναδώσουμε δύναμη στο ΑΣΕΠ για να υπάρχει αξιοκρατία στο δημόσιο. Και τα κάναμε. Στην παιδεία είπαμε ότι θα κάνουμε μια μικρή επανάσταση και δώσαμε νέα προοπτική στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Στην ανάπτυξη είπαμε ότι θα δώσουμε έμφαση στην πράσινη ενέργεια και έχουμε σχεδόν διπλασιάσει τα μεγαβάτα από ανανεώσιμες πηγές. Είπαμε ότι θα μειώσουμε το κόστος στα φάρμακα και το κάναμε, με τεράστιο όφελος για τους ασφαλισμένους και τα ασφαλιστικά ταμεία. Είπαμε ότι θα συμπεριφερθούμε με σεβασμό στον ναρκωμανή και τα προβλήματά του. Ότι θα τον δούμε σαν ασθενής που είναι. Θα αποποινικοποιήσουμε το χρήστη και θα σβήσουμε τις λίστες ντροπής για την απεξάρτηση. Και τα κάναμε. Απτοί στόχοι. Κάτω από άλλες συνθήκες θα μπορούσε να συσπηρώσει μια κοινωνία για να χτίσει νέες σχέσεις εμπιστοσύνης. Αλλά εμείς δεν το πετύχαμε αυτό. Γιατί? Διότι τα πάντα σκίαζε η Τρόικα, τα ελλείμματα και τα χρέη. Μια συμφωνία που έμοιαζε να αφορά πιο πολύ τους πιστωτές μας και τις διεθνείς αγορές από ότι τον ίδιο τον Έλληνα πολίτη. Δεν μπορούμε να ξανακάνουμε το ίδιο λάθος. Διότι το πρόβλημα δεν είναι απλά επικοινωνιακό. Είναι βαθιά πολιτικό. Η αδυναμία μας να συμπληρώσουμε την κοινωνία γύρω από απτούς στόχους που εμπνέουν την έχουν αφήσει κατακαιρματισμένη, φοβισμένη και καχύποπτη. Αυτό πρέπει να αλλάξει και δεν έχουμε τρεις μήνες για να περιμένουμε, ούτε τρεις μέρες δεν έχουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ σε αυτό το έργο πιστεύω. Και θα το εξηγήσω μιλώντας για το δικό μας έργο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Διότι από την πρώτη στιγμή το πρώτο που κάναμε είναι να επενδύσουμε σε σχέσεις εμπιστοσύνης. Πρώτα απ' όλα με τους υπαλλήλους του Υπουργείου. Χωρίς τους οποίους τίποτα δεν θα έχει γίνει μέχρι σήμερα. Μαζί με τους υπαλλήλους του Υπουργείου δημιουργήσαμε το Μητρό Εποπτευόμενων Φορέων
για να είναι ξεκάθαρος και διάφανος ο τρόπος που επιχορηγούνται οι φορείς του πολιτισμού. Και θα φέρουμε ένα νομοσχέδιο για να γίνει και αυτό νόμος του κράτους. Εδραιώσαμε νέους τρόπους πρόσληψης του προσωπικού, θεσπίζοντας κριτήρια ΣΕΠ ακόμα και εκεί που δεν το απαιτούσε ο νόμος. Επιταχύναμε τις διαδικασίες του ΚΑΣ και του Κουσουνουμού για να απελευθερώσουμε τα μεγάλα έργα, αλλά και για να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης. Βάλαμε μπρος το ΕΣΠΑ και από το Μάιο του 2010, ενώ δεν παραλάβαμε τίποτα, εντάξαμε 386 έργα σε όλη την περιφέρεια. Μιλάμε για έργα που υπερβαίνουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά δεν μείναμε μόνο εκεί. Χτίσαμε και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εμπορευόμενους μας φορείς. Και πετύχαμε νέους στόχους. Έχουν καταφέρει να επιτελέσουν τεράστιο και εντυπωσιακό έργο. Με πολύ λιγότερα κάνουν πολύ περισσότερα. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν γίνει καταρχήν πλεονασματικοί. Αλλάξαμε το νομοσχέδιο για τον κινηματογράφο και κάναμε αυτό το χώρο δημιουργίας, πυρήνα ανάπτυξης. Αναπτύξαμε τα προγράμματά μας για το βιβλίο, δίνοντας νέους συγγραφείς νέες ευκαιρίες να γράψουν, να προβληθούν και να αναγνωστούν στο εξωτερικό. Αλλάξαμε ριζικά το πρόγραμμα προβολής του ΕΟΤ, έτσι ώστε να δώσουμε έμφαση στο διαδίκτυο, εκεί που πραγματικά έχει αποτελέσματα με μικρό κόστος. Ανοίξαμε στο κοινό τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις που σάπιζαν, όπως ο Άγιος Κοσμάς, το Κοπηλατοδρόμιο και τα Λιώσια. Και ακούστε, ανοιχτά κοστίζουν τον Έλληνα φορολογούμενο λιγότερο από ό,τι κοστίζανε με την προηγούμενη κυβέρνηση κλειστά, με την προπροηγούμενη. Το ίδιο και με τα άλλα Υπουργεία. Και εκεί οι καινούργιες σχέσεις εμπιστοσύνης για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το έργο μας. Ανοίξαμε νέες αγορές τουρισμού με το Υπουργείο Εξωτερικών διευκολύνοντας τις βίζες. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Πάνω από 300% αύξηση από την Τουρκία. Περίπου 300% αύξηση από τη Ρωσία. Πάνω από 300% αύξηση από το Ισραήλ. Πάνω από 200% αύξηση από την Κίνα και τη Σερβία μέσα σε 2 χρόνια. Μαζί με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πετύχαμε σειρά από συλλήψεις γύρω από την Αρχαιοκαπηλεία. Μαζί με άλλα 4 υπουργεία συνεργαστήκαμε για τη διερεύνηση του μεγαλύτερου σκάνδαλου στημένων παιχνιδιών στο ποδόσφαιρο. Καλλιεργήσαμε επιμελώς σχέσεις εμπιστοσύνης όχι μόνο με όσους σχετίζονται άμεσα με το Υπουργείο, αλλά και με φορείς του ιδιωτικού τομέα και συνδικαλιστές εργαζόμενους σε διάφορους τομείς όπως είναι οι ξενοδοχοί υπάλληλοι. Σε πολλά διαφωνήσαμε, αλλά χτίσαμε σχέσεις εμπιστοσύνης και μαζί προωθήσαμε αυτά τα οποία μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Μαζί προωθήσαμε την Ελλάδα ως προορισμό μέσα από επισκέψεις ξένων δημοσιογράφων και επαγγελματιών του κλάδου. Μαζί επιλέξαμε εμβληματικά αθλητικά γεγονότα να γίνουν πόλους ανάπτυξης όπως ο Μαραθώνιος και το Ράλι Ακρόπολη. Και τώρα υλοποιούμε μια νέα κοινή εταιρεία προώθησης του ελληνικού τουρισμού για να αξιοποιήσουμε τη συνέπεια και την ευελιξία του ιδιωτικού τομέα. Μαζί με άλλα υπουργεία και τους φορείς του χώρου, σχεδιάζουμε και θα φέρουμε προς ψήφιση την απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης που θα μειώσει τη γραφειοκρατία και θα κάνουν τις επενδύσεις στην Ελλάδα πολύ πιο ανταγωνιστικές. Και επιτέλους, βάλαμε στα χαρτιά ένα δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του τουρισμού, η πρώτη φορά που έχει γίνει αυτό, η πρώτη φορά που έχουν έρθει όλοι να συμφωνήσουν γύρω από ένα κοινό σχέδιο, γύρω από το οποίο μπορούμε να συσπηρωθούμε και να στρωθούμε στη δουλειά. Σε όλα τα επίπεδα, καλλιεργήσαμε σχέσεις εμπιστοσύνης που απέφεραν συλλογικά αποτελέσματα. Γιατί? Διότι βρήκαμε αυτά που μας ενώνουν. Διότι μας ενώνει όλους μια πεποίθηση ότι ο πολιτισμός, ο τουρισμός, ο αθλητισμός δεν αποτελούν μόνο ό,τι πιο πολύτιμο έχει η ελληνική παράδοση, αλλά το εφαλτήριο ανάπτυξης για να βγούμε από την κρίση. Και μαζί και με τη συλλογική μας δουλειά αυτό αποδείξαμε. Γύρω από αυτό το στόχο συσπηρωθήκαμε και σαν μέρος αυτής της κοινωνίας, αλλά και σαν πολιτική ηγεσία. Με τον Γιώργο τον Νικητιάδη, τη Λίνα τη Μενδώνη, τον Γιάννη τον Πυριώτη, τον Πάνο τον Πιτσαξή, την Τίνα την Μπέη, έχετε δουλέψει όλους μαζί σας και ξέρετε το έργο μαζί τους και ξέρετε το έργο τους. Αλλά δεν θα ήθελα να αφήσω απ' έξω το διλέμμα το Χιτήρη, την Άτζελα την Κερέκου, τον Γιώργο τον Μπουσέο. Μαζί με εκείνους, μαζί με όλους αυτούς και με τη στήριξη και τη συμπαράσταση των συνεργατών μας, εμπνεύσαμε αυτές τις κοινές καινούργιες σχέσεις εμπιστοσύνης. Και σήμερα καλωσορίζω στις δυνάμεις μας τον Πέτρο τον Αλιβιζάτο. Μαζί του θα χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ασταμάτητα το έργο που ξεκινήσαμε. Και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι στόχοι και αυτά τα επιτεύγματα δεν είναι επιτεύγματα ενός υπουργού. Είναι δουλειά μιας ολόκληρης κοινωνίας
που σήκωσε τα μανίκια με συγκεκριμένους στόχους και έφερε αποτελέσματα. Μιας ολόκληρης κοινωνίας που δούλεψε συνεργατικά για το καλό όλων μας και έχτισε γερές σχέσεις εμπιστοσύνης. Το είδος των σχέσεων που χρειάζονται για να προχωρήσουμε ενωμένοι και για να βγούμε από την κρίση. Και τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Φέτος φέραμε τους περισσότερους τουρίστες στην ιστορία της χώρας. Και το μεγαλύτερο εισόδημα. Είμαστε στην πορεία για να σπάσουμε όλα τα ρεκόρ και στις αφίξεις και στις πράξεις και στην κρουαζιέρα που υπολογίζεται διαφορετικά. Φέραμε ένα πολύτιμο 1,5% στο ΑΕΠ και όλα αυτά τα κάναμε μειώνοντας τον προϋπολογισμό μας 35%. Πείτε μου εσείς άλλους που έχουν φέρει τέτοια αποτελέσματα. Σε 2 χρόνια μέσα δημιουργήσαμε από το Υπουργείο περισσότερο πλούτο από κάθε άλλη χρονιά στο μικρότερο κόστος από κάθε άλλη χρονιά. Και δεν είμαι απλά περήφανος για το έργο που έγινε, αλλά για καθέναν από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα για να φέρουμε αυτά τα αποτελέσματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς η συμφωνία με την Ευρώπη μας δίνει δυνατότητες. Αν δεν την κεφαλοποιήσουμε όμως για να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που χρειάζονται, εάν δεν την αξιοποιήσουμε για να σταθούμε μια για πάντα στα πόδια μας, θα έχουμε πράξει ένα έγκλημα. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και να συσπυρώσουμε την κοινωνία. Σήμερα έχουμε μια νέα κυβέρνηση, η οποία ζητάει ψήφο εμπιστοσύνης και θα λάβει ευρεία υποστήριξη. Αλλά αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα. Αυτή η ψήφος δεν αποτυπώνει από μόνη της την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στην πολιτική. Ούτε οι προχθεσινές δημοσκοπήσεις δεν την αποτυπώνουν. Ούτε η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του νέου Πρωθυπουργού. Όπως είπε και ο ίδιος, δεν φτάνει ένας άνθρωπος, όσο και αν είναι έτοιμος να σηκώσει το βάρος των δικών μας προσδοκιών. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Και σίγουρα το ότι συνυπάρχουμε στα Υπουργεία με άλλα κόμματα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η κοινωνία συσπυρώθηκε και άρχισε να μας εμπιστεύεται. Γι' αυτό και η ψήφος εμπιστοσύνης δεν μπορεί να είναι ψήφος εμπιστοσύνης σε πρόσωπα, ούτε σε κυβερνητικά σχήματα, αλλά ψήφος εμπιστοσύνης σε πολιτικό περιεχόμενο. Και το περιεχόμενο αυτό δεν είναι άλλο από την προετοιμασία της κοινωνίας να ζήσει και να ευημερήσει από τις δικές της και μόνο τις δικές της δυνάμεις. Δυστυχώς, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, η σημερινή κυβέρνηση χτίστηκε πάνω σε μία αντίφαση. Ενώ η πραγματική της δύναμη είναι η δυνατότητα να συνεχίσει και να επιταχύνει το έργο που έχει ήδη ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση, το έργο που αναφέρθηκα πριν, καλείται, στα χαρτιά τουλάχιστον, να χειριστεί κυρίως τα θέματα που αφορούν τους πιστωτές μας. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει όμως να κινηθούμε έτσι. Αν μιλήσουμε στους πιστωτές μας και προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους και δεν μιλήσουμε στον ελληνικό λαό για να κερδίσουμε τη δική του, το έργο αυτής της κυβέρνησης θα παραμείνει λειψό. Διότι αντί να χρησιμοποιήσει τη δύναμή της για να εμπνεύσει και να συσπυρώσει την κοινωνία, θα την εξαντλήσει για να την υποτάξει. Και αυτό δεν μας το συγχωρέσει ποτέ η Ελλάδα. Ελπίζω ότι η σημερινή ψήφος θα είναι ψήφος εμπιστοσύνη για το έργο που οφείλουμε να κάνουμε και όχι μόνο για αυτό το οποίο συμφωνήσαμε. Σας ευχαριστώ.